Η επόμενη μέρα μετά το σκηνικό αποκάλυψης της Τετάρτης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής στη Χαλκιδική. Το αναποδογυρισμένο κάμπερ στη Σοζόπολη μέσα σε λίγα λεπτά έγινε από όχημα διακοπών θέατρο τραγωδίας για το ηλικιωμένο ζευγάρι από την Τσεχία, το γιο τους που τραυματίστηκε και τον εγγονό τους που νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένας 77χρονος ψαράς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται από την αναποδογυρισμένη βάρκα του. Τέτοιο φοβερό πράγμα, εγώ 77 χρόνια έγινε, τέτοιο φοβερό πράγμα δεν ξαναείδα. Ενώ μαζεύουν τα κομμάτια τους, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν να αντιμετωπίσουν και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Οι ιστοί υψηλής τάσης που έπεσαν θύματα της κακοκαιρίας κοντά στην Ποτίδεα και η βλάβη στη γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μεταξύ του υποσταθμού Βουδανιών και εκείνου της Κασάνδρας έχουν αφήσει το πρώτο πόδι και περιοχές του δεύτερου χωρίς ρεύμα. Πέραν των ανθρωπίνων απολειών, οι υλικές ζημιές είναι τεράστιες και η αποτίμησή τους είναι σε εξέλιξη. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής από τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία, μαζί με πυροσβέστες της δεύτερης ΕΜΑΚ, ενώ στο αισιόδοξο κομμάτι οι καιρικές συνθήκες θα καταγράψουν σταδιακή βελτίωση. Λόγω της φωνικής κακοκαιρίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του, ενώ η παράδοση παραλαβή του Υπουργείου Μακεδονία Στράκης έγινε χωρίς εκδήλωση. Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πως άμεσα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις προς τους πληγέντες των Δήμων Σιθωνίας, Προποντίδας και Κασανδρίας.